Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ονομάζομαι Ιάννα Ζάχαρη, είμαι φοιτήτρια της ΑΣΟΕ, ενώ είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου ΑΣΟΕ Σωτήρης Πέτρουλας. Έχω γεννηθεί και μένω μέχρι και σήμερα στην ιστορική περιοχή της Κεσαριανής. Το τελευταίο διάστημα εγώ, όπως και πολλοί άλλοι φοιτητές που μένουμε στην περιοχή, παλεύουμε και βοηθάμε ώστε να εκλεγεί ξανά αγωνιστής Δήμαρχος Κεσαριανής, ο Ηλίας Σταμέλος. Δεν είμαι λοιπόν μπαχαλάκια ούτε εγώ, ούτε οι συμφοιτητές μου, όπως διακείνουν ορισμένοι τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, διοργανώσαμε μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους τον Αύγουστο του 2021 συναυλία αλληλεγγύης στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής για τους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας, μαζέψαμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Απέναντι σε αυτή μας την προσπάθεια, συναντήσαμε την τωρινή διοίκηση του Δήμου Κεσαριανής, που επέλεξε να φέρει την αστυνομία και τα ΜΑΤ μέσα στον οριακό χώρο του σκοπευτηρίου για πρώτη φορά και να απαγορέψει συναυλία. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή, αντί να είναι δίπλα στα προβλήματά μας, στις ανάγκες μας, βρίσκεται απέναντί μας. Και γι' αυτό το λόγο, μάλλον, δεν μας αναγνωρίζει και όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό και καλούμε εκατοντάδες συμφοιτητές μας που μένουν στην Κεσαριανή, αυτή την Κυριακή στις 15 Οκτώβρη, να ψηφίσουν με κριτήριο την ίδια τους τη ζωή και τις ανάγκες τους και να εκλέξουν ξανά Δήμαρχο Κομμουνιστή τον υποψήφιο με τη λαϊκή συσπήρωση Ηλία Σταμέλο, που στις εκλογές την προηγούμενη Κυριακή σημείωσε το ποσοστό του 35%, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος της Κεσαριανής είναι μαζί του, για να δυναμώσει η διοίκηση για ελεύθερους χώρους στην πόλη μας. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, όχι παρατημένα και με ποντίκια να κυκλοφορούν ανάμεσα στους μαθητές, γιατί θέλουμε δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και όχι να πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αθληθούμε. Ένα Δήμαρχο που διεκδικεί μαζί μας και όχι που θα μας κλείνει την πόρτα και θα φωνάζει την αστυνομία. Θυμόμαστε πως την περίοδο του 2015-2019 που πηγαίναμε στα σχολεία της Κεσαριανής είχαμε ένα τέτοιο Δήμαρχο στο πλευρό μας. Πάλευε για τις ανάγκες μας, για τα δικαιώματά μας στη μάθηση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και με βάση αυτά θα πάμε και τώρα στην κάλπη. Αυτό το Δήμαρχο θέλουμε ξανά. Την Κυριακή η νέα γενιά στην Κεσαριανή έχει επιλογή. Συμμετέχει μαζικά και διαλέγει για Δήμαρχο τον Ηλία Σταμέλο.